Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διευθυντά, αγαπητοί και αγαπητές διδάσκοντες, αγαπητοί μου μαθητές, πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι πράγματι μια ξεχωριστή στιγμή και με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι μαζί σας εδώ στο Δαμάσι για να εγκαινιάσουμε το καινούριο σχολείο το οποίο πράγματι καταφέραμε να κατασκευάσουμε σε χρόνο ρεκόρ μετά τον καταστροφικό σεισμό της 3ης Μαρτίου. Είχα όντως την ευκαιρία εκείνη την ημέρα να επικοινωνήσω με τον κύριο Διευθυντή. Πρώτα και πάνω απ' όλα διότι αισθάνθηκα την ανάγκη να τον συγχαρώ αυτόν, τις δασκάλες και τους δασκάλους για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την επέλαση του εγκέλατο. Καταφέρατε και βγάλατε όλα τα παιδιά με τρόπο ασφαλή και δεν θερίσαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Αυτό σας τιμά και αναδεικνύει αυτό το οποίο είπε και ο Σεβασμιότατος, ότι το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος όπου μαθαίνουμε πράγματα, μαθαίνουμε συμπεριφορές, αξίες και βέβαια μαθαίνουμε πρώτα και πάνω απ' όλα να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που αγαπάμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου, στην πρόσκλησή μου, μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει εξ ολοκλήρου αυτό το υπερσύγχρονο σχολείο. Καταφέραμε όντως, σε ταχύτητες ασυνήθιστες για το ελληνικό δημόσιο, να είμαστε έτοιμοι όπως είχαμε δεσμευθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Όχι απλά κατασκευάζοντας ένα ακόμα σχολείο, αλλά ένα σχολείο υπόδειγμα, πιστεύω, για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται όλα τα σχολεία από εδώ και στο εξής. Ένα σχολείο φιλικό προς το περιβάλλον, με υψηλή ενεργειακή απόδοση, με θέρμανση και ψήξη, με αίθουσα πολλαπλών χώρων. Ένα σχολείο κόσμημα για τα παιδιά, τα οποία ξεκινούν σήμερα τη σχολική τους χρονιά, για τους διδάσκοντες, αλλά και για τα παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν. Πράγματι, οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών ενδυναμώνονται όταν υπάρχει συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων. Και είμαι χαρούμενος γιατί καταφέραμε αυτή την δέσμευση την οποία δώσαμε στους δημότες του Δαμασίου, κυρίως στα παιδιά, στους γονείς, στους διδάσκοντες, να την κάνουμε πράξη. Ξέρουμε ότι το έργο μας ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε πολλές εκκρεμότητες, έχουμε καλύψει τις πρώτες ανάγκες, έχουμε στεγάσει τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους. Τώρα το μέλημά μας στρέφεται στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ανακατασκευή των σπιτιών που καταστράφηκαν. Οι διαδικασίες είναι δρομολογημένες, οι πόροι είναι διαθέσιμοι και πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε πια και ένα καινούριο πλαίσιο κρατικής αλλογής για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε όσο πιο γρήγορα και όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται σε μεγάλες φυσικές καταστροφές. Η Θεσσαλία, αγαπητέ Κώστα, χτυπήθηκε δύο φορές τον περασμένο χρόνο. Πρώτα από τη θεομηνία του Ιαννού και μετά από τον καταστροφικό σεισμό της 3ης Μαρτίου. Και στις δύο περιπτώσεις όμως αποδείξαμε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνονται με άλλες ταχύτητες και με άλλη αποτελεσματικότητα. Το ίδιο κάνουμε τώρα και στην Εύβοια και στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τις φωνικές, ευτυχώς όχι, αλλά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού που μας πέρασε. Τέλος, να πω δύο σκέψεις για την σχολική χρονιά η οποία ξεκινάει σήμερα σε όλα τα σχολεία της χώρας. Θέλω πρώτα και πάνω απ' όλα να ευχηθώ στα παιδιά, στους γονείς, στις δασκάλες, στους δασκάλους, στις καθηγήτρες, στους καθηγητές να έχουμε μια καλή και πάνω απ' όλα ασφαλή σχολική χρονιά. Φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την επιπρόσθετη πρόκληση του κορονοϊού. Θέλουμε τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα μέτρα τα οποία μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Να φοράμε τις μάσκες μας, να κρατάμε τις αποστάσεις, να κάνουμε τα συχνά τεστ μας, έτσι όπως μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά στον φυσικό τους χώρο, που δεν είναι άλλος από το σχολείο. Θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι τα φετινά σχολεία ανοίγουν στη χώρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι είχαν στο παρελθόν. Με ένα πιο ενισχυμένο πρόγραμμα σπουδών, με την προσχολική αγωγή
από την ηλικία των 4 να έχει επεκταθεί σε όλη την επικράτεια, με ξένη γλώσσα για πρώτη φορά στα δημοτικά μας και με 11.700 περισσότερους καθηγητές και δασκάλους, καθώς για πρώτη φορά έγιναν διορισμοί τακτικού προσωπικού στην εκπαίδευση από το 2010. Η ευθύνη τώρα περνάει σε εσάς να μπορέσετε, αγαπητέ κύριε Διευθυντά, αγαπητές δασκάλες, αγαπητοί δάσκαλοι, να φέρετε εις πέρας το έργο σας με την αγάπη που πάντα επιδεικνύεται για το λειτουργήμα της εκπαίδευσης. Και το σημαντικό για εμένα ως Πρωθυπουργός είναι ότι θέλω κάθε παιδί σε αυτή τη χώρα που μπορεί να φοιτεί σε ένα σχολείο όπως το σχολείο του Δαμασίου στην ελληνική περιφέρεια να γνωρίζει ότι έχει τις ίδιες ευκαιρίες με οποιοδήποτε άλλο ελληνόφωνο να διακριθεί. Αν δουλέψει σκληρά, αν αγωνιστεί για αυτά τα οποία αγαπάει, να μπορεί μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση να κατακτήσει τους στόχους που θα θέσει. Άρα μην βάλετε φρένο στις φιλοδοξίες σας, στους στόχους σας, να ξέρετε ότι αν δουλέψετε σκληρά, θα μπορέσετε να τα καταφέρετε όπως δικαίωμα στην ελπίδα και στην προσδοκία έχει σήμερα κάθε ελληνόπουλο το οποίο φοιτεί σε κάθε ελληνικό σχολείο. Τελειώνοντας, κύριε Δήμαρχε, εύχομαι να μου δοθεί η δυνατότητα να επισκεφθώ και πάλι τον Δήμο σας στο άμεσο μέλλον, να διαπιστώσω την πρόοδο στην αποκατάσταση και των υπόλοιπων υποδομών που έχουν βγει. Και θέλω να γνωρίζετε ότι η χρέος του κράτους είναι να βρίσκεται πάντα κοντά σε κάθε πολίτη ο οποίος δοκιμάζεται. Κανείς πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται απροστάτευτος. Το πρώτο μέλημα του κράτους είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας και αυτή είναι η δέσμευσή μας κάθε μέρα που περνά. Θέλω να την κάνουμε πράξη. Να είστε καλά, καλή χρονιά!